Πιερό, είδες το παιχνίδι, τι εικόνα έχεις από τον αγώνα? Το είδα το παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι το απόλυτο πρώτο ημίχρονο είχε υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου. Δημιούργησε κάποιες φάσεις, αλλά η τελική πάσα το υστέρησε. Μπορώ να πω ότι είχε δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Αντέρ το δοκάρι και το σούτ του Ντε Βισέντι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Είχαν από μία κλασική ευκαιρία με τον Σόουζα και νομίζω Με τον Wilson. το τέτα-τέτ που απέκρουσε ο τερματοφυλακός του ΑΠΟΕΛ. Mm-hmm. Και μετά την κόκκινη κάρτα του ΑΠΟΕΛ, το παιχνίδι αρρώστηκε η ρουλέτα. Ευτύχησε το Ολυμπιακός να σκοράρει πρώτος. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και μετά από μια επίθεση του ΑΠΟΕΛ, κατάφερε να σκοράρει και να προσπαθήσει και για την νίκη. Καιρό, αυτά είναι προπονητικά που μας λες. Το ΑΠΟΕΛ τώρα είναι μια ομάδα τρίτη σερή ισοπαλία. Είναι στην 7η θέση, ισοβαθμή 6η, 7η θέση μαζί με τον Ολυμπιακό. Και Είναι την μια ομάδα Ομόνια. στην οποία έχεις παίξει, βέβαια και στον Ολυμπιακό έχεις αγωνιστεί. Και είναι μια ομάδα που μας έχει συνηθίσει να κατακτάει τίτλους. Αυτό τι σημαίνει για σένα, πώς εισπράττεις και το φετινό ΑΠΟΕΛ, διότι ούτε και πέρσι ήταν καλή η πορεία του. Εξακολουθεί να είναι όπως το περσινό. Εγώ έχω συνηθίσει το ΑΠΟΕΛ να βρίσκεται στα πρώτα σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα. Δεν το δέχομαι να βλέπω το βαθμολογικό πίνακα και να μην είναι μέσα στην πρώτη θέση του. Γιατί είναι τόσο κάτω κατά το νομίζεις, βαθμολογικά, έτσι. Έχω απορία και με τον εαυτό μου γιατί το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Υπάρχουν τόσοι καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εξακολουθεί το ΑΠΟΕΛ να τραβάει τον περσινό του κακό εαυτό. Μπράβο. Λείπει. Θεωρείς ότι θα μπορέσει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα και να ανέβει. Αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει και 12 βαθμούς διαφορά με την πρώτη θέση. Από 28 βαθμούς ο Δεν Απόλλωνας, 16 ο ξέρω ΑΠΟΕ. στο άμεσο μέλλον μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πιστεύω ότι θέλει ακόμη 1 με 2 χρόνια για να καταφέρει να βρίσκεται ξανά εκεί που ήταν παλιά. Να γίνει η ομάδα που Να μας γίνει είχε ΑΠΟΕΛ συνηθίσει. όπως ήταν παλιά. Πιερό, λείπει ο Πιερό Σωτηρίου από το ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ας το κρίνουν οι φιλάθλοι, ας το... Δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Το ξέρεις πολύ Ναι, καλά. λείπει όμως ένα center for. Για παράδειγμα, σήμερα φάνηκε πολύ ενώ. Υπάρχουν καλοί σέντερφορ και ο Κβιλιτάρια, μπορώ να πω, είναι πάρα πολύ καλός σέντερφορ. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Απλώς μπορεί να μην τον τροφοδοτούν σωστά. Δεν Okay. ξέρω. Εντάξει. Ο Πιέρος Σωτηρίου είναι πρώτος στον πίνακα το σκόρερ στη Βουλγαρία. Για πού το έχεις βάλει? Σίγουρα έχω κάποιους στόχους που έχω βάλει τη φετινή χρονιά. Ένας από αυτούς είναι να βγω πρώτο σκόρερ. Είμαι μέσα στον αγώνα. Έχεις 11, έτσι, 11 τέρματα. 11, 11. Έχω 11 τέρματα σε 13 παιχνίδια. Δεν το λες και άσχημο απολογισμό. Μια χαρά, είναι σούπερ. Μια χαρά. Οι υπόλοιποι στόχοι. Σίγουρα είναι το πρωτάθλημα με τη Λουδοκόρετς, το κύπελλο και γιατί όχι ακόμη μια μεταγραφή, μια καλή μεταγραφή. Ποτέ τελειώνει το συμβόλαιό σου με τη Ακόμα Λουντοκόρετς. τώρα επί. Ρωτάω, Αυτό επειδή είναι έκανε μεταγραφή. λόγο για μεταγραφή. Εντάξει, έστω να παίξει. Ακόμα 2,5 χρόνια. Α, έχουμε χρόνο, εντάξει. Εντάξει, Είναι η δεύτερη χρονιά. δεν βιάζομαι, απλώς το έχω στα υπόψη μου. Θέλεις να εξελίσσεσαι, είναι λογικό. Σίγουρα. Να σου πω, Πιερό, μία ερώτηση, έτσι όσο μπορείς φυσικά να μας απαντήσεις. Κεφάλαιο εθνική ομάδα.
Πόσο σε προβληματίζει ενώ η παρουσία της εθνικής μας στα τελευταία παιχνίδια? Με προβληματίζει αρκετά. Δεν είμαι ο μόνος που έχει προβληματιστεί. Είναι όλη η Κύπρος, όλοι όσοι ασχολούνται με το κυπριακό ποδόσφαιρο. Σίγουρα η προηγούμενη διοργάνωση δεν μας αφήνει ικανοποιημένος. Είχαμε μια άσχημη διοργάνωση. Ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών μας. Αλλά σίγουρα μερίδιο ευθύνης έχουν οι ποδοσφαιριστές, εμείς οι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω έχουμε δυνατότητες και έχουμε δείξει τον Μάρτιο. Μέσα σε 3 παιχνίδια είχαμε μια καλή παρουσία. Σωστά. Και πήραμε και κάποιους βαθμούς. Το θέμα είναι να έχουμε και διάρκεια όμως, Πιέρο. Σίγουρα είναι διάρκεια μαζί. Ναι, δεν είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο το παρακολουθεί σε καιρό? Επανίκο μου, όχι και τόσο συχνά μπορώ να πω. Παρακολουθώ λίγο την ΑΕΛ που είναι ο αδερφός μου, το ΑΠΟΕΛ, το Ολυμπιακό. Της ομάδας ουσιαστικά που... Η ερώτηση μου είναι η εξής. Βλέπεις κάποια από τις Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, ακόμη και την ΑΕΛ να επιστρέφουν στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, επειδή έχουμε ακόμη πολύ καλή δουλειά? Πιστεύω ότι είναι νωρίς ακόμη. Ακόμη τώρα άρχισε το πρωτάθλημα. Εξίσου, έχουμε πολύ καλές ομάδες. Όπως πέρσι διεκδικούσαν το πρωτάθλημα 3-4 ομάδες μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί και φέτος αυτές οι ομάδες.